να έρθουν όλοι εδώ στα 2.29 να γίνουν μέλη της Ένωσης Εργοδοτών Ελλάδας. Τις πάγιες απαιτήσεις της εργοδοσίας ικανοποιεί το νομοσχέδιο έκτρωμα της κυβέρνησης για τα εργασιακά. Της δίνει νέα ισχυρά όπλα δίπλα σε αυτά που νομοθέτησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις για ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Κάθε φορά έρχεται και να προσθεθεί ένα νομοσχέδιο αντιλαϊκό, αντεργατικό πάνω στο προηγούμενο νομοσχέδιο. Ένας ράβει και άλλος ξυλώνει το αντεργατικό κουστούμι της εργατικής τάξης. Έχουν συνέχεια, συνέπεια στην υπεράσπιση των συμφερόντων των λίγων. Είναι η προσπάθεια του κεφαλαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για φτηνό ευέλικτο εργατικό δυναμικό. Το νομοσχέδιο καταργεί το οκτάωρο, μια εμβληματική κατάκτηση που η εργατική τάξη πέτυχε με αγώνες και νεκρούς την Πρωτομαγιά του Σικάγο πριν 135 χρόνια. Ουσιαστικά θέλει να τελειώνει με τους εργαζόμενους τα δικαιώματά τους και να είναι έρμεα στην εργοδοσία εξασφαλίζοντας τα κέρδη της. Και πραγματικά χτυπάει στην καρδιά των δικαιωμάτων των εργαζόμενων, ιδιαίτερα τα ζητήματα που αφορούν τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, μια πάγια επιδίωξη των εργοδοτών. Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας ήταν εδώ και 30 περίπου χρόνια ένα από τα καλύτερα εργαλεία που είχαν οι εργοδότες κυρίως στα ξενοδοχεία αλλά και στις μεγάλες επισητιστικές μονάδες για να βαθαίνουν όσο το δυνατόν περισσότερο την εκμετάλλευση, άρα να αυξάνουν και τα κέρδη τους. Αυτό το νομοσχέδιο έρχεται να αλλάξει το σύνολο της ζωής του εργαζόμενου, όχι μόνο των εργασιακών του σχέσεων. Διότι για το πότε θα έχει άδεια ή ρεπό ή πόσο ελεύθερο χρόνο, πόσο μπορεί να κάνει στοιχειώδη ατομικό ή οικογενειακό προγραμματισμό, θα κρέμεται από τον εργοδότη και την ανάγκη της κερδοφορίας του. Θα δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ σαν ήλωτες. Δηλαδή αυτά που λέγαμε και διαβάζουμε ιστορικά για το τι τραβάγαν οι εργάτες και ξεσηκώθηκαν στη μεταλλεία, στη λιγνοδοχεία, στην παραγωγή, τα βλέπουμε σήμερα να συμβαίνουν. Το νομοσχέδιο επιβάλλει 10 ώρες δουλειά μετά από ατομική συμφωνία εργαζόμενου εργοδότη. Η κυβέρνηση λέει πως ο εργαζόμενος ελεύθερα θα ζητά τη ρύθμιση. Η προστασία του εργαζόμενου από ποια άποψη? Να πάει ένας εργαζόμενος στον εργοδότη να του πει: ξέρεις κάτι, θέλω να δουλεύω αυτό το μήνα 10 ώρες, γιατί θέλω 2 ώρες μετά. Μα θα του πει ο εργοδότης: μα εγώ σε θέλω όταν έχει δουλειά. Άμα δεν έχει δουλειά, τι είναι διευθυντής? Άρα λοιπόν το δυναμικό μέρος μεταξύ των δύο είναι ο εργοδότης που βάζει των αναγκών της επιχείρησης διευθυντείται ο χρόνος. Δεν διευθυντείται ποτέ ο χρόνος βάσει των αναγκών του εργαζόμενου. Και η απάντηση είναι, αν δεν σου αρέσει, υπάρχουν και άλλοι. Αυτή είναι η απάντηση των εργοδοτών. Επίσης είναι ενδεικτικό ότι η ελευθερία ξεκινά και σταματά στο ότι ο εργοδότης έχει και το μαχαίρι, έχει και το καρπούζι. Ή πεπόν, ποιο είναι το φρούτο. Δηλαδή, όταν ένας εργαζόμενος έχει το άγχος ότι, κοίταξε να δεις, αν δεν θες, υπάρχει και μια στρατιά ανέργων που περιμένει για να εργαστεί. Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας μέχρι σήμερα γινόταν σε ορισμένους κλάδους μέσω συλλογικών συμβάσεων εργασίας όπως τον τουρισμό που υπεγράφει επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα θα γίνεται και σε ατομική βάση. Το αποτέλεσμα για τον εργαζόμενο βέβαια δεν αλλάζει. Για μας στον τουρισμό, φαντάζομαι και για άλλους κλάδους. Ακριβώς επειδή ήταν με συλλογική διαπραγμάτευση και ακριβώς επειδή υπάρχουν οι πρόθυμοι, τα στηρίγματα των ξενοδόχων και των κυβερνήσεων μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα, υπήρχαν. Για μας, ας πούμε, 30 χρόνια τώρα υπογεγραμμένο με συλλογική διαπραγμάτευση ήταν. Τώρα βεβαίως δεν θα είναι με συλλογική, θα είναι με ατομική. Και στις δύο περιπτώσεις καταργείται ο σταθερός ημερήσιος χρόνος δουλειάς και αυτό πρέπει να καταλαβαίνει ο εργαζόμενος. Ο χρόνος εργασίας μπορεί να φτάσει μέχρι και 13 ώρες δουλειάς ημερησίως. Και έχουμε εργαζόμενους στον κλάδο που μπορεί να είναι 4 ώρες και να δουλεύουν επιπλέον ώρες, σπαστά, δηλαδή να τελειώνουν το 4 ωρό τους, να κάνουν ένα διάλειμμα 3 ωρών για να είναι και νόμιμοι οι εργοδότες το 3 ωρο ανάπαυσης και να ξαναπιάνουν δουλειά και να πηγαίνουν στο σπίτι τους μετά από 12 και 13 ώρες στο δρόμο.
σε πάρα πολλούς τομείς, από τους τεχνικούς του πεδίου που είναι καθημερινά έξω στον δρόμο, μέχρι τους εργαζόμενους στην πληροφορική. Είχαμε παραδείγματα που εργαζόμενοι τις πολλές ώρες εργασίας στην πληροφορική βλέπανε την οθόνη στρογγυλή. Έπαθαν απώλεια συνείδησης από τις πάρα πολλές ώρες. 13 ώρες. Φανταστείτε λοιπόν ένας μάγειρας πάνω στις εστίες μέσα στο καλοκαίρι σε βαθμούς 50-60 βαθμούς Κελσίου. Φανταστείτε την καμαριέρα, την καθαρίστρια, φανταστείτε ειδικότητες που μια τέτοια υπερεργασία, να το πω, η ένταση στη δουλειά θα τους ακατεύει και όχι μόνο δεν θα μπορούν να δουλέψουν την επόμενη σεζόν, μάλλον δεν θα μπορούν να δουλέψουν ούτε καν την επόμενη εβδομάδα, τον επόμενο μήνα. Περισσότερο κούραση και θα προσθέσω και κάτι άλλο και περισσότερα εργατικά ατυχήματα. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει για εργαζόμενους στη βιομηχανία, για εργαζόμενους που χειρίζονται λεπτά μηχανήματα, που θέλουν μεγάλη εξειδίκευση και μεγάλη προσοχή. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι εδώ έχουμε ακόμα μεγαλύτερη επιβάρηση του οργανισμού, έχουμε ακόμα μεγαλύτερη αύξηση της εκμετάλλευσης. Οι επιπλέον ώρες θα είναι χωρίς αμοιβή και η αναπλήρωσή τους θα γίνεται με μειωμένο ωράριο ή άδεια στο επόμενο διάστημα, ισχυρίζεται η κυβέρνηση. Μάλιστα, αυξάνονται σε 150 ώρες οι υπερορίες, οι οποίες όμως θα κοστίζουν λιγότερο από τη σήμερα στον εργοδότη. Μέχρι τώρα στη βιομηχανία ήταν 96 ώρες, σε κάποιους άλλους κλάδους ήταν 120 ώρες, πλέον για όλους πηγαίνει σε 150. Και λέει ότι το Υπουργείο και τα κυβερνητικά στελέχη ότι κάτι τέτοιο θα μεγαλώσει το εισόδημα των εργαζομένων. Δεν ισχύει αυτό, γιατί καταρχήν να πούμε ότι ενώ δίνει τη δυνατότητα να γίνονται περισσότερες ώρες υπερορία, μειώνει την αποζημίωση της υπερορίας. Ενώ από τις 120 ώρες και πάνω παλαιότερα πληρωνόταν με 60% προς αύξηση, τώρα παραμένει στο 40%. Άρα οι εργοδότες θα μπορούν να απασχολούν πολύ περισσότερες ώρες τους εργαζόμενους με πολύ λιγότερα χρήματα. 250 ώρες περίπου είναι απλήρωτοι και 150 ώρες είναι οι πληρωμένοι. Και προσέξτε να δείτε, επειδή υπήρχαν και κάποιοι συνάδελφοι και νομίζω πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, που θέλαν να δουλεύουν υπερορίες γιατί ο μισθός είναι πολύ χαμηλός και προσπαθούσαν με αυτό να καλύψουν κάποιες τρύπες. Τώρα πλέον με τη διευθέτηση θα χάσουν και αυτές τις υπερορίες, γιατί θα είναι σε θέση ο εργοδότης όταν θέλει να τους απασχολήσει παραπάνω να χρησιμοποιεί τη διευθέτηση με τις απλήρωτες και όχι την αύξηση των υπερορίων με τις πληρωμένες. Στα σούπερ μάρκετ οι εργαζόμενοι και τώρα λόγω της κατάστασης της πανδημίας έχουν συγκεντρώσει εκατοντάδες ώρες απλήρωτες που υποτίθεται θα διευθετηθούν με ρεπό, με άδεια που απειλούνται τώρα, ας πούμε, γίνεται και ξεκάθαρα από την εργοδοσία ότι ξεχάστε άδειες, ξεχάστε ρεπό. Η αύξηση των υπερορίων σε συνδυασμό με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας που αφορά σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και τον κλάδο μας, σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι θα δουλεύουν περίπου 350 με 400 ώρες παραπάνω το χρόνο. Αυτό το επιπλέον ωράριο, όσα ρεπό, όσες άδειες και αν πάρει στο επόμενο διάστημα, που είναι ο μύθος που προσπαθεί να προωθήσει η κυβέρνηση, δεν μπορείς να αντικαταστήσεις τη φθορά και την ψυχολογική και τη σωματική που έχει πάθει δουλεύοντας εντατικά για τόσα μεγάλα χρονικά διαστήματα. Το διάλειμμα δεν περιλαμβάνεται στο χρόνο εργασίας, οπότε γίνεται πράξη η Ευρωπαϊκή Οδηγία ΣΕΡΚΑΣ για ενεργό και ανενεργό χρόνο εργασίας. Ήδη το διάλειμμα έχουν επιδιώξει από πριν οι εργοδότες να είναι εκτός οκταώρου, δηλαδή έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση ότι μέσα σε οκτάωρο σου δεν έχεις δικαίωμα να ξεκουράζεσαι. Επιπρόσθετα με αυτό, μια συζήτηση που έχει ανοίξει και στο δικό μας τον κλάδο είναι το κατά πόσο άλλες εργασίες μπαίνουν μέσα στον εργάσιμο χρόνο, δηλαδή διάφορα meetings που καλείσαι να κάνεις ή διάφορες εργασίες που καλείται να κάνει ένας συνάδελφος από το να πάει στο ΙΚΑ, να πάει σε διάφορες υποχρεώσεις τέτοιες. Οπότε και να προσμετράτε η αρχή του οκταώρου από τότε που θα έχεις ολοκληρώσει όλη αυτή την προεργασία για να ξεκινήσεις. Είχαμε σε αρκετές περιπτώσεις ωράρια σπαστά στον κλάδο. Δηλαδή, το 8ωρο έσπαγε σε 3 κομμάτια και δούλευε κάποιος. Δηλαδή, 7-10 το πρωί, 2-12 το μεσημέρι και τις υπόλοιπες ώρες το βράδυ. Κατά τη διάρκεια αυτών των διαλυμάτων, δεν μπορούσε να κάνει κάτι, ούτε να φύγει, ούτε να έχει μια κοινωνική
ας πούμε, ζωή άλλη κτλ. Ήταν στην αναμονή, στην πρίζα, να το πούμε λαϊκά, για να ξαναεπιστρέψει στη δουλειά με το άγχος και όλα αυτά. Άρα λοιπόν πρόκειται για ένα ανενεργό χρόνο, στην ουσία απλήρωτο. Φανταστείτε τώρα αν το σπασμένο 8ωρο είναι πλέον σπασμένο 13ωρο, που θα μειώνονται ακόμα και οι ώρες μεταξύ των, ας πούμε, των διαλυμάτων. Ο εργαζόμενος που θα ξεκινήσει να πάει στη δουλειά του και να δουλέψει 8ωρο σπαστό, δηλαδή να είναι 11 ώρες στη διάθεση του εργοδότη, συν 4 ώρες το πήγαινε έλα. Βάλτε τα κάτω πόσο βγαίνεις σε μια μάνα, ας πούμε, σε μια νέα γυναίκα, σε έναν νέο άνθρωπο να ξεκουραστεί, σε ένα φοιτητή να διαβάσει. Η κυβέρνηση θεσμοθετεί την τηλεργασία, μια ευέλικτη μορφή εργασίας με βάση την οποία ο εργοδότης επιβάλλει δουλειά από όπου θέλει, ενώ το δικαίωμα στην αποσύνδεση αποτελεί το πρόσχημα για να περάσει το αντεργατικό μέτρο. Ο εργαζόμενος είναι 24 ώρες 24 ώρες, 7 ώρες τη βδομάδα διαθέσιμος στον εργοδότη του να παρέχει την εργασία του. Η αποσύνδεση λοιπόν για τους εργαζόμενους, όπως προκλητικά αναφέρουν, όλο αυτό το διάστημα το είδαμε πολύ χαρακτηριστικά. Είχαμε κλείσει από εργοδότες βράδια για να δούμε έκτακτα που έπρεπε να βγουν στη δουλειά. Είχαμε τα Σαββατοκύριακα κυριαρχίες να μετατρέπονται σε μια απλή καθημερινή εργάσιμη ημέρα. Η εμπειρία αυτό το τελευταίο 1,5 χρόνο της γενικευμένης τηλεργασίας έδειξε ότι καταστρατηγήθηκε ό,τι υπήρχε μέχρι σήμερα στο εργατικό δίκαιο στην πράξη. Εργαζόμενοι οι οποίοι καταρχήν απομονώθηκαν πλήρως, υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν προσληφθεί στις δουλειές το τελευταίο 1,5 χρόνο, ο οποίος δεν γνωρίζουν κανέναν άλλον από το χώρο δουλειάς. Απομονωμένοι είναι υποχρεωμένοι να αποδεχθούν ακόμα και τις πιο, να πούμε, απαράδεκτες συμβάσεις και καταστάσεις που πάει να επιβάλλει ένας εργοδότης. Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν εκείνο με τις κάμερες που ήταν υποχρεωμένοι να ενεργοποιήσουν οι εργαζόμενοι για να τους παρακολουθεί ο εργοδότης για το αν κάνουν σωστά τη δουλειά τους ή όχι. Βέβαια, με την παρέμβαση του συνδικάτου αντιμετωπίστηκε και πάρθηκε πίσω αυτό το μέτρο. Γενικεύεται η κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, παίρνοντας τη σκυτάλη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που νομιμοποίησε τη δουλειά για 32 Κυριακές το χρόνο στο εμπόριο. Η σημερινή κυβέρνηση επεκτείνει την κατάργησή της σε δεκάδες κλάδους. Βαφτίζει κέντρα διανομής κάθε φυσικό κατάστημα, δηλαδή κάθε κατάστημα που μπορεί να εξυπηρετήσει ηλεκτρονικές παραγγελίες και μπορούν να ανοίγουν χωρίς κανένα κόλλημα όλες τις Κυριακές, όλες τις αργίες, δηλαδή ουσιαστικά 365 μέρες το χρόνο, και αυτό δεν είναι λόγια, αυτό το κάνουν στην πράξη. Είναι απέτηση και των επιχειρήσεων, των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων που δραστηριοποιούνται για χρόνια στην Ελλάδα, αλλά και αυτών που θέλουν να έρθουν, βλέπε μεγάλα data centers, μεγάλων επιχειρήσεων, μονοπωλίων κτλ. Που θέλουν να έρθουν να ανοίξουν, γιατί βάζουν ως προαπαιτούμενο ότι για να έρθουν να επενδύσουν δεν μπορώ να τους έχω να κάθονται την Κυριακή επί της ουσίας. Περιγράφονται λοιπόν σχεδόν όλες οι ειδικότητες. Περιγράφεται ολόκληρος ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών, περιγράφονται οι περισσότερες ειδικότητες των εργαζόμενων στην πληροφορική, όπως data centers, IT, εργαζόμενους στη μηχανογράφηση μιας επιχείρησης, και περιγράφονται στο σύνολό τους ακόμα και τα κέντρα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Όπου καταργείται επί της ουσίας η κυριακάτικη αργία, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν βγαίνει ένα πρόγραμμα από τον εργοδότη που σε βάζει να δουλέψει Κυριακή, δεν έχει δικαίωμα να το αρνηθεί. Και τώρα έρχεται να το επεκτείνει αυτό που λέγαμε χρόνια, ότι η κυριακάτικη αργία δεν αφορά τους εμποροϋπάλληλους μόνο, ότι εμποροϋπάλληλο κλάδος είναι το όχημα για το ξύλωμά της. Ουσιαστικά έρχεται να το επεκτείνει και σε άλλους κλάδους και να θεωρείται μία απλή μέρα. Το επιχείρημα για τετραήμερη εργασία ώστε να είναι ελεύθερη Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο για την οικογένεια είναι τουλάχιστον εμπεγμός, όταν με το ίδιο νομοσχέδιο η κυβέρνηση καταργεί την κυριακάτικη αργία και περιορίζει τον ελεύθερο χρόνο των εργαζομένων. Ποια γυναίκα σήμερα θα δεχτεί να δουλέψει 10 ώρες για να κάτσει την Παρασκευή, και αυτές τις δύο επιπλέον ώρες τι θα κάνουν τα παιδιά? Επιβαρύνεται ή όχι με την συγκεκριμένη πολιτική υποχρηματοδότηση συνολικά των δομών και για την προστασία των παιδιών, για να μπορέσουν να έχουν δραστηριότητες τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας. Άρα θα καλεστούν οι γυναίκες αυτές να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για να βρουν έναν άνθρωπο να τους βοηθήσει, αφού ακόμα
και οι παππούδες, γιαγιάδες, έτσι όπως έχουν πάει και τα όρια συνταξιοδότησης, προφανώς εργάζονται. Επειδή αυτό σερβίρεται παράλληλα με την μια αντίληψη που λέει ότι ξέρεις θα δουλεύεις κάποιες μέρες περισσότερο και θα μπορείς να κάθεσαι την Παρασκευή, αυτά θα λέγαμε είναι για να χρυσώσουν το χάπι. Γιατί βλέπουμε όχι μόνο δεν θα έχουν Παρασκευή, ακόμα και η Κυριακή που υποτίθεται ότι είναι αργία, με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έρχεται να καταργηθεί επί της ουσίας για ένα μεγάλο μέρος των κλάδων. Έχουμε δει παιδιά συναδέλφων σε χώρους διαλυμάτων με ένα τάμπλετ για να τα απασχολούμε. Πολλές φορές. Γιατί δεν υπάρχει και το δίκτυο. Δεν υπάρχει δίκτυο. Καμία πρόνοια δεν υπάρχει για την λαϊκή οικογένεια, για τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας. Η κυβέρνηση επιφέρει κέριο πλήγμα στο δικαίωμα στην απεργία. Όταν ορίζει πως σε μέρα απεργίας πρέπει να δουλεύει το 1 τρίτο των εργαζομένων. Το ότι πρέπει να έχεις το 1 τρίτο του προσωπικού που θα λειτουργεί κανονικά σαν να μην υπάρχει απεργία, σημαίνει απαγόρευση της απεργίας. Γιατί περί αυτού πρόκειται και αυτό ισχύει και για τον κλάδο μας μέσα στο συγκεκριμένο νόμο. Κάτι που το προηγούμενο διάστημα, ιδιαίτερα στο δικό μας τον κλάδο και στις μεγάλες εταιρείες όπως ο ΟΤΕ, προσπάθησε να το εφαρμόσει ο εργοδοτικός συνδικαλισμός, κάτω όμως από το βάρος των καταγγελιών μας και τα λοιπά, το πήρε πίσω. Ήταν πάγια επιδίωξη και της επιχείρησης, το οποίο δεν το κατάφερε να το επιβάλλει κάτω από το βάρος της αντίδρασης των εργαζομένων. Έρχεται με νόμο αυτή η κυβέρνηση και στο όνομα ενός κοινωνικού αυτοματισμού απαγορεύει την απεργία και για το δικό μας τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, αλλά και για πολλούς άλλους μεγάλους κλάδους, στους οποίους ουσιαστικά θέλει να μας κάνει κάτι σαν οι Άπωνες. Δηλαδή, όταν απεργούμε, να φοράμε ένα κόκκινο μαντίλι και να δουλεύουμε κανονικά. Αυτό θέλει να κάνει η κυβέρνηση. Τσακίζει το απεργιακό δικαίωμα, το κάνει συμβολική πράξη, αφού υποχρεώνει τους εργαζόμενους, το 1 τρίτο των εργαζομένων, να συνεχίζουν να παρέχουν υπηρεσίες, λέει. Γνωρίζουμε όλοι ότι η απεργία είναι σταμάτημα της παραγωγής για πίεση στην εργοδοσία ως όπλο για να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Η κυβέρνηση προχωρά στο φακέλωμα των εργαζομένων, επιβάλλοντας την υποχρεωτική ένταξη των συνδικάτων στο Γενικό Μητρό Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, το οποίο είναι προϋπόθεση για να διαπραγματεύονται, να υπογράφουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας και να προκυρήσουν απεργίες. Θέλουν να φακελώσουν στην κυριολεξία ό,τι υπάρχει από μέλη σωματείων, συνδικάτων, ομοσπονδιών. Θέλουν να μην κάνουμε γενικές συνελεύσεις, να μην ενοχλούμε την εργασιακή ειρήνη του ξενοδόχου ή του μεγάλου επισητιστή της μεγάλης αλυσίδας. Κανένας φόβος, καμιά υποταγή. Επιβάλλει την ηλεκτρονική ψηφοφορία στα σωματεία, η οποία σε συνδυασμό με τη διάταξη της προηγούμενης κυβέρνησης περί υποχρεωτικής συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση τουλάχιστον του 50% των οικονομικά ενεργών μελών του σωματείου, βάζει νέα εμπόδια στη λήψη της απόφασης. Πρέπει να δίνεις αναλυτικά τα στοιχεία του εργαζόμενου στο κράτος, στο Υπουργείο Εργασίας, για το τι και αν ψήφισε χωρίς τη φυσική του παρουσία, που σημαίνει ότι η παρέμβαση και από το κράτος και από την εργοδοσία είναι ανά πάσα στιγμή δυνατότητα, παρέχεται ως δυνατότητα για να μην μπορούν οι εργαζόμενοι να πάρουν απόφαση για την απεργία. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας μετατρέπεται σε δίθεν ανεξάρτητη αρχή, με στόχο να μην είναι υπόλογη καμία κυβέρνηση για την εργασιακή ζούγκλα. Η θεσμοθέτηση της ψηφιακής κάρτας εργασίας είναι κοροϊδία, καθώς οι εργοδότες και με τον νόμο θα κάνουν ό,τι θέλουν. Η ψηφιακή κάρτα δεν είναι τίποτα άλλο από ένα προπέτασμα καπνού, στο οποίο προσπαθεί να δημιουργήσει μια επίπλαστη εικόνα ότι μπορεί να ελεγχθεί ψηφιακά ο εργοδότης για το αν τηρείται το ωράριο ή όχι. Εδώ δεν τηρούνταν με τη φυσική κάρτα. Βγαίναν οι εργαζόμενοι, χτυπούσαν την κάρτα και ξαναμπαίνανε μέσα στο χώρο και δουλεύανε. Θα ελέγχεται η ψηφιακή που στην πράξη δεν μπορείς να ανακαλύψεις αν ο εργαζόμενος είναι μέσα σε ένα χώρο ή όχι. Το Σώμα Επιθεώρησης όλα τα προηγούμενα χρόνια, όλες οι κυβερνήσεις, τώρα του δίνουν τη χαριστική βολή, ανεξάρτητα αρχή να μην έχει καμία ευθύνη και η κυβέρνηση και να μην υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες κτλ. Η κυβέρνηση δίνει περισσότερη ελευθερία στους εργοδότες να απολύουν. Στην πράξη, οι εργαζόμενοι όχι μόνο δεν προστατεύονται, αλλά ακόμα και στην περίπτωση που δικαιωθούν από τα δικαστήρια, δίνεται στον εργοδότη δυνατότητα, εναντί κάποιου αντιτίμου, να μην ξαναπροσλάβει τους απολυμένους.
πλέον οποιονδήποτε θέλει θα μπορεί να τον ξεβορτώνεται η εργοδοσία και βέβαια ακόμα και αν βγαίνει παράνομη μια πώληση μετά από 4-5 χρόνια θα αρκεί να δώσει κάποια ψίχουλα παραπάνω ο εργοδότης και να ξεφορτωθεί τον πρωτοπόρο, τον συνδικαλιστή. Πρόκειται για ένα βαθιά αντεργατικό νομοσχέδιο και όχι ένα άθροισμα θετικών και αρνητικών διατάξεων, όπως ισχυρίζεται η ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕ, υπονομεύοντας την πάλη των εργαζομένων. Η κατάδια τους δεν έχει πάτο, ας πούμε, και ξεπληρώνουν συμβόλαια και που είχαν με την κυβέρνηση, γιατί τα ΜΑΤ δεν κάνανε διοίκηση αυτή τη συγκεκριμένη συνδικαλιστική πλειοψηφία. Και είναι ενταγμένοι στο άρμα της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των μονοπωλιακών ομήρων. Το νομοσχέδιο έκτρωμα πρέπει να αποσυρθεί. Απαιτούν τα συνδικάτα που βρίσκονται ήδη σε θέση μάχης, ακόμα και για απεργιακή κινητοποίηση, απαιτώντας να ξυλωθεί και όλο το αντεργατικό νομοθετικό οπλοστάσιο των προηγούμενων ετών. Το δίκαιο θα κριθεί στους δρόμους του αγώνα. Αυτό λέμε εμείς. Αυτό έδειξε το ταξικό συνδικαλιστικό κλίμα και το προηγούμενο διάστημα. Θα το δείξουμε και το επόμενο διάστημα. Και εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε στους εργαζόμενους είναι ότι το σύστημα, οι κυβερνήσεις, τα πολιτικά κόμματα που υπηρετούν αυτή την πολιτική θέλουν να περάσουν ένα μήνυμα ότι ξέρεις κάτι, δεν βγαίνει τίποτα με τους αγώνες και να στρέψουν τον κόσμο να πιστεύει ότι με κάποια εναλλαγή κυβερνήσεων ή με κάποιες συζητήσεις που μπορεί να γίνουν μπορούν να λυθούν τα ζητήματά του. Εδώ πέρα υπάρχει ένας πόλεμος. Ένας πόλεμος ταξικός, σε ένα πόλεμο που πρέπει να απαντήσουμε κι εμείς με τα όπλα που έχουμε, με την απεργία μας, με την οργάνωσή μας, με την πάλη μας. Εμείς λέμε να συνειδητοποιήσουν καταρχάς τη δύναμη που έχουν οι εργαζόμενοι. Γιατί έχουν δύναμη. Και αν θέλουμε κάτι που πρέπει καλά να το σκεφτούμε, είναι ότι το 8ωρο, το πενθήμερο, το 40ωρο, η κυριακάτικη αργία, η ασφάλιση, όλα όσα. Εμείς θα πω βρήκαμε με έναν τρόπο, οι νέοι εργαζόμενοι, ήτανε κατακτήσεις από σκληρούς ταξικούς αγώνες. Να θυμηθούμε ότι οι κατακτήσεις μας που σήμερα μας παίρνουν πίσω ήταν αποτέλεσμα αγώνων. Και πολλές φορές αγώνων που χύθηκε και αίμα των εργαζομένων για να τα κατακτήσουμε. Να θυμηθούμε και για το 8ωρο, να θυμηθούμε για τις συλλογικές συμβάσεις, να θυμηθούμε για την κοινωνική ασφάλιση. Αυτός είναι ο δρόμος.